Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους και φίλους από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόσκληση. Εκ μέρους όλων των εργαζόμενων, απεργών, απολυμμένων από το απεργιακό μπλόκο του εργοστασίου Μαλαματίνα, εκφράζουμε και μεταφέρουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς και στην νεολαία και σε όλους τους παρευρισκόμενους από ένα απεργιακό μπλόκο όπου τους τελευταίους τρεις μήνες βρισκόμαστε καθημερινά έξω επί 24ωρου βάσεως. Ουσιαστικά έχουμε λιώσει τις ζωές μας με 20 και 30 χρόνια ο κάθε ένας από εμάς δουλεύοντας σε αυτό το εργοστάσιο. Σε αυτό το εργοστάσιο όπου η παρανομία γίνεται νομιμότητα. Σε αυτό το εργοστάσιο που το δίκαιο είναι απολύω εργαζόμενους, προσλαμβάνω απεργοσπάστες, από το μέρος όπου διώκονται και συλλαμβάνονται εκλεγμένοι συνδικαλιστές, όπως ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και πρόεδρος του Σωματείου Γιάννης Τρακίδης, ο Άρης Μερκενίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εργατικού Σωματείου Πολιτών Οδηγών και Βοηθών και μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, και εκεί που όλοι μας έχουμε έναν στόχο. Πρώτα, να επιστρέψουν στην εργασία τους όλοι οι απολυμμένοι συνάδελφοι και δεύτερον και κυριότερο είναι η εταιρεία να εφαρμόσει το σχέδιο εξυγίανσης. Ένα σχέδιο εξυγίανσης το οποίο έχει δεσμευτεί, ένα σχέδιο εξυγίανσης στο οποίο δεν προβλέπονται απολύσεις, ένα σχέδιο εξυγίανσης το οποίο με δικαστική απόφαση δόθηκε στην εταιρεία, σε αυτή την εταιρεία. Ένα σχέδιο εξυγίανσης το οποίο προβλέπει, και δεν θα πω στα νομικά γιατί δεν θέλω να μπλεκώ στα πόδια των δικηγόρων, αυτά θα τα αναφέρει καλύτερα η Νεκταρία που έχει ασχοληθεί περισσότερο και γνωρίζει, αλλά θα αναφέρω το παράδειγμα 12, όπου περισσότεροι το γνωρίζουμε πλέον ως παράδειγμα 12, που μέσα σε αυτό το παράδειγμα αναφέρεται ονομαστικά και οι 86 εργαζόμενοι της επιχείρησης.